Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι άλλο είναι να το βλέπεις σε φωτογραφίες, στην καταστροφή αυτή, και άλλο είναι να το βλέπεις από κοντά. Το λέω γιατί κάθε μέρα συμμετείχα σε αντιπροσωπεία του συνδυασμού που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, της Λαϊκής Συσπήρωσης, μεταξύ άλλων εκπρόσωποι δικοί μας από το Δήμο Μεγαραίων, από το Δήμο Μάνδρας, ο σύντροφος ο Χρήστος Κατσότης, βουλευτής του ΚΚΕ. Ήμασταν κάθε μέρα εκεί. Με μια λέξη, με μια φράση μπορεί να περιγραφεί αυτό που είδαμε, που αντιμετωπίσαμε, η κόλαση του δάντη. Στην κυριολεξία, καμένα ζώα, καμένα σπίτια, καμένες καλλιέργειες, καμένα οχήματα. Και αυτό που μας προκαλεί μια αργινή εντύπωση, συγγνώμη τώρα έτσι, για αυτό, για τις φράσεις που χρησιμοποιώ ή θα χρησιμοποιήσω, είναι ότι κυβερνητικά στελέχη, περιφερειακά στελέχη, ο ένας δίνεται στον άλλον συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια τώρα, για ποιο λόγο? Η φωτιά, σας το δηλώνω εφαρσός, σταμάτησε να καίει γιατί δεν βρήκε τίποτα άλλο να κάψει. Τέλος, τελεία και παύλα. Και προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί έγινε η κόλαση του δάντη? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί υπάρχει έλλειψη σε επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, σε εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν καν ζώνες πυροπροστασίας, γιατί φίλε Δημήτρη Κατσικάρη μίλησε για κρουνούς, δεν υπάρχει κανένας κρουνός εκεί πάνω, δεν υπάρχει δρόμος για να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα, και κυρίως γιατί υπάρχει αυτός ο εμπριστικός περιβαλλοντολογικός νόμος, ο οποίος επιτρέπει και σε περιοχές Natura να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, γιατί οι εκπρόσωποι των μεγάλων συμφερόντων έχουν στο μυαλό τους, όχι στο πίσω, στο μπροστινό, τις ανεμογεννήτριες, τα ορυκτά του βοξίτη που υπάρχουν στα Γεράνη όροι προς αυτή την πλευρά, την εμπορευματοποίηση της γης, των δασικών εκτάσεων, την οικοπεδοποίηση. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα, έτσι, για να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είπε ο κύριος Τσίμερος πριν. Υπάρχει αμέλεια, υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, υπάρχει δόλος σκοπού, οι συνάδελφοι νομικοί με καταλαβαίνουν. Αυτό που λένε το γεροντάκι που άναψε να κάψει τα κλαδιά για τις ελιές είναι χάντρες για τους ηθαγενείς. Το συμπέρασμα πρώτο το κρατούμενο είναι ότι στον καπιταλισμό και η γη είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό μπαίνουν πυρκαγιές, γι' αυτό και έγινε το σύμπαν. Δεύτερο, οι ευθύνες της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης? Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε παρελθόντα και παρόντα χρόνο? Ότι όλα είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο και δευτερόλεπτα, άντε σχήμα λόγου μετά, η φωτιά στα Γεράνια όρη, η φωτιά στην Κορινθία και πάει λέγοντας. Μάλιστα, με περίσσιο φράσος, είπε και έσπευσε να ενημερώσει χωρίς καμία ντροπή ότι τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία, τη Μύδια επωνομαζόμενη, δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη κομμένα δέντρα, έφλεκτα υλικά σε δασικές εκτάσεις στο λεκανοπέδι της Αττικής, και θα απομακρυνθούν, όχι όλα, αλλά όποια μπορέσουμε, στον βαθμό του δυνατού και του εφικτού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εκεί οι άνθρωποι πάθαν τεράστιες ζημίες. Έτσι. Λοιπόν, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και της περιφέρειας, η στάση δηλαδή που κρατάτε, είναι αντίστοιχες με τις ζημίες και πρέπει να πάρετε θέση. Και εσείς και η κυβέρνηση την οποία, της οποίας της πολιτικής είστε αρρωγός. Τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις πληγές στις περιοχές? Πρέπει να αποζημιωθούν 100% οι πολίτες για το βιός που χάσανε, σπίτια, καλλιέργειες, δουλειά, ειδικά αυτοί που πάθανε μεγάλη ζημιά είναι οι ρητινιοκαλλιεργητές, οι συλλέκτες της Ρετσίνης δηλαδή, της Ρετσίνας. 140 άτομα, από ό,τι μας έλεγε ο πρόεδρος εκεί, ο επερχόμενος πρόεδρος του συλλόγου που έχουν, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποκατασταθούν μέσω της παραχώρησης υλοτόμησης καθαριότητας του δάσους. Πρέπει να μπει φραγμός στις ανεμογεννήτριες, στην οικοδοκοποίηση, στην εξόρυξη, στην πιθανή εξόρυξη βοξίτη, και να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, γιατί το φθινόπωρο θα θρυνήσουμε νέα κινέτα. Και τρίτο, και τελευταίο. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις υποδομές περιφέρειας, κάθε φορά που έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή θέμα για την πολιτική προστασία, έχω καταντήσει γραφικώς να λέω ένα τεράστιο όχι. Και το όχι έχει να κάνει με το εξής. Ότι 500.000 ευρώ δοθήκαν χθες, τις καταψηφίσαμε εμείς, τις καταψηφίσαμε για υδροφόρες, για πολιτική προστασία, η οποία αντί να αντιστοιχεί σε υποδομή της περιφέρειας, να είναι επανδρομένη, να έχουμε δικά μας βιντεοφόρα, να δίνουμε αυτά τα τεράστια ποσά στους εργολάβους. Μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει αύριο μεθαύριο δεν ήξερα, δεν έμαθα, δεν ρώτησα κλπ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα,
πρέπει να απαντήσουμε σαν περιφέρεια και πρέπει να πάρουν τις ευθύνες αυτές που από το 2007 μέσω της ΚΕΔΚΕ, που οι πλειοψηφίες είναι συγκεκριμένες, μιλάγαν εκτός από την παραχώρηση των βρεφονιπιακών και άλλων τέλος πάντων θεσμών του κράτους, να περάσει και αντιπυρική προστασία και πυροσβεστική στους Δήμους. Έχετε τεράστια ευθύνη, μην ψάχνετε να βρείτε δόλο, δόλο σκοπού, αμέλεια κλπ.